ωραία ταχυνόπιτα. Δεν έχετε φάει πιο ωραία ταχυνοπιτάκια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί δύο γλυκύτατες κυρίες είναι μαζί μας. Η κυρία Μέρι, η κυρία Λιζέτ. Πάρα πολύ όνομα, Λιζέτ. Είστε καλά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε που βρισκόμαστε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε που θα μας δείξετε πώς γίνεται η αυθεντική γνήσια ταχυνόπιτα, η οποία είναι αρμένικη. Να πούμε ότι πριν μπούμε στη συνταγή, Άκη, που θα βοηθήσεις και εσύ, έχεις δοκιμάσει. Εγώ έχω πάθει σοκ. Έπαθε σοκ, δεν υπάρχει. Σοκ. Τα είχα φάει πριν από λίγες μέρες, είχε φέρει ο Ντιγκράν και μου είχε πέσει σαγόνι κάτω. Ο Ντιγκράν είναι ο παραγωγός μας. Να πούμε ότι δεν βρίσκεστε τυχαία σήμερα εδώ, διότι σε λίγες μέρες ξεκινάει το μπαζάρ που κάνετε. Είστε και οι δύο εθελότρες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Βασίζεται σε εθελοντισμό κυρίως το μπαζάρ. Τα μέλη μας αποτελούν, τα μέλη του σωματείου μας είναι εθελοντίες κυρίες. Ναι. Πώς λέγεται το σωματείο? Αρμενικός Κιανού Σταυρός. Μάλιστα. Έχει ιδρυθεί το 1924, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι Αρμένοι, μαζί με τους Έλληνες. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1926 και ο σκοπός μας είναι η συμπαράσταση σε ανήμπορους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους. Είναι σπουδαίο το έργο σας. Ναι. Είναι το 16ο μπαζάρ φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 16ο μπαζάρ. Το οποίο που θα γίνει για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και ίσως θέλει να βρεθεί και να αγοράσει? Δεν έχετε μόνο φαγητά, έχετε και παιχνίδια, έχετε πάρα έχουμε πολλά δώρα σε καλές τιμές. Έχουμε δώρα, έχουμε λαμπάδες, σοκολατένια αυγά, γλυκά. Πού γίνεται? Αρμένικα φαγητά στο Ζάπιο. Στην Έγλη Ζαπίου. Την Κυριακή 28 του μηνός. Από τις 12 το πρωί ξεκινάει. Για μια μόνο μέρα είναι. Μάλιστα. Στις 12 ξεκινάει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία πρόταση να κάνετε τη βόλτα με τα παιδιά σας στην Έγλη Ζαπίου. Ελπίζουμε να έχει και καλό καιρό. Την Κυριακή να κάνετε τα ψώνια σας και να βοηθήσετε. Γιατί ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Σήμερα έχουμε 25 του μηνός. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Χθες ήταν 24 Απριλίου. Που επίσημα δόθηκε η έναρξη. Είναι 98 χρόνια από την επέτειο της γενοκτονίας από τους Τούρκους, των Αρμενίων από τους Τούρκους. Και των Αρμενίων τότε πολιτών που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, 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 ναι. Και από το 22 που ήρθαμε, με την εντιμότητα, την εργατικότητά μας, νομίζω ότι την έχουμε, ναι, 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 είμαστε ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι θέλω να πιστεύω και πιστεύω δηλαδή. Έτσι είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ναι. Πάρτε μολύβι, πάρτε χαρτί, να δούμε τι θα χρειαστούμε για τις ωραίες ταχυνόπιτες. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερη. Ο Άκης είναι φαν σας. Ο Άκης έχει φάει. Με το ζόρι τον κράτησε να μην τα φάει εδώ πέρα. Τα παίρνω από κάτω και τσιμπάω από κάτω για να μην φαίνονται. Κάνει τα βολιές. Κάνει τα βολιές. Έχουμε υλικά να δούμε. Πάμε. Την καρτούλα μας. Πάμε. 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 30 γραμμάρια μαγιά. Μία πρέζα αλάτι. Ένα 1,5 ποτήρι νερό. Ένα φλιτζανάκι ελαιόλαδο. Και για τη γέμιση θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια ταχίνι. 500 γραμμάρια ζάχαρη. Λίγη κανέλα, αυτή η δόση είναι πολύ μεγάλη. Σας βγάζει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά τα χυμουτάκια. Πόσο, 40 περίπου. 40, τέλεια. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε αυγό ή σπορέλαιο, 300 γραμμάρια περίπου σουσάμι, αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και νερό για να μην βάλουμε αυγό για να είναι νηστίσιμα. Αυγό δεν βγάλουμε μόνο για την επάλυψη. Μόνο για την επάλυψη. Αν δεν το θέλουμε. Βάζουμε νεράκι. Νεράκι, ναι. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε και όλα αυτά τα ωραία που μας φέρατε. Αυτό τι είναι? Ισλί. Τι είναι? Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι το μαντί. Μαντί. Το μαντί. Μπορώ να δοκιμάσω ένα? Ναι. Καλά, είναι και κρύα τώρα, άμα τα πας φρεσκομαγειρεμένα. Εδώ αυτά. Αυτά είναι γεμιστά και φτεδάκια. Τι λέτε τώρα? Μιτσουγκόφ και αυτά τα λέμε αρμένικα. Έχει μέσα κιμά. Όχι, είναι ομό αυτό. Είναι μέσα είναι ψημένο. Πρέπει να βραστεί. Ναι. Συγγνώμη, σας το χάλασα. Δεν πειράζει. Θα τα βράσουμε μετά να τα φάτε. Ωραία, εδώ. Απλά θέλω να πω ότι αυτά θα τα πουλάμε στο μπαζάρ σε αυτή τη μορφή. Παγωμένα. Α, ωραία. Παγωμένα. Θα είναι κατεψυγμένα, ναι. Απλά ο καταναλωτής θα τα βράζει και θα τα τρώει. Τέλεια. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι τα λαχματζούν. Τέλεια. Δεν είναι ομό αυτό. Αυτό μπορείτε να το φάτε. Έλα κοστίμο. Αχ, έχει το χέρι του. Λοιπόν, και αυτά είναι τα λίτσκ. Είναι
Σαν μελομακάρονο, γεμιστό με καρύδι. Θα κάνει η μαμά μου, πολύ ωραία αυτό. Αχ, Θεέ μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τις ταχυνόπιτες. Να δοκιμάσουμε λοιπόν μια ταχυνόπιτα τώρα. Θα πάτε σου κάτσε να σου δώσω μια. Τι κάνουμε, κυρία Μέρη. Δεν έχω τσιμπήσει. Φτιάχνουμε το ζυμαράκι μας. Την έχουμε δώσει τη συνταγή. Σοκ, σοκ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Σοκ. Εγώ έχω φέρει ένα έτοιμο. Σ' αγαπώ, σ' λατρεύω, αλλά... Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, η ποσότητα που έχουμε δώσει θα βγουν 4 τέτοια. Μάλιστα. Έτσι, εγώ έχω φέρει το ένα μέρος. Οχ. Ελπίζω να... Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου. Έχουμε χρόνο, ε. Να μην αγχωθούμε, είμαστε λίγο αγχωμένες. Αυτό και ένα σλίπερ, αλλά θα εγώ. Μπορώ να πάρω ένα, έτσι. Θα ξεκινήσετε απευθείας με τη ζύμη. Ναι, αυτό το έχουμε ζυμώσει. Θέλετε να το ζυμώσουμε. Όχι, δεν μας δείξει τι πρέπει να βάλουμε. Έχουμε δώσει τη συνταγή, ναι. Πάμε να το ζυμώσουμε για να δείξουμε σε όλους. Ναι, να δούμε λίγο και ωραία, εμείς που δεν ωραία, ωραία, που ωραία, τέλεια. Πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Κάτσε. Λοιπόν, μπολ. Άκη, δεν ήρθες από πριν να μας βοηθήσεις εδώ. Δεν ξέρουμε ότι έπρεπε να το ζυμώσουμε. Τι κάνουμε. Εσύ φταίς. Πού είναι η μαγιά τώρα, έχεις μαγιά. Κάτι δεν έχεις. Με τι ξεκινάμε. Όλα τα έχει. Είναι ο πρώτος Έλληνας Master Chef, μην το ξεχνάτε. Εγώ έχω μαγιά βασικά. Θέλεις να πάω 2 λεπτά να φέρω. Μα και εγώ έχω μαγιά τώρα. Καλή μαγιά τώρα. Μαγιά δεν θα έχω. Απλά λίγο έχει τη μάρκα να την κρύψει. Ξηρή μαγιά. Ξηρή μαγιά είναι ακριβώς το ίδιο. Εσείς τι βάζετε. Το άλλο. Λοιπόν, 30 γραμμάρια μαγιά του φούρνου. 30 γραμμάρια του φούρνου είναι 15 γραμμάρια ξηρή. Ωραία, είναι πράγμα. Ωραία, εντάξει. Λίγο νεράκι μπορούμε να έχουμε. Αμέ, όσο θέλετε. Βάζετε μαγιά, 30 γραμμάρια την κανονική, όχι την ξηρή. Ναι. Όχι πολύ. Ελαιόλαδο έχουμε. Βεβαίως. Βέβαια. Τα πάντα έχουμε. Εδώ, κυρία Μέρη. Τα πάντα όλα. Άμα δεν είστε στην κουζίνα σα. Α, ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ θα βάλω. Λίγο λαδάκι. Ναι, θα βάλω κούφτα. Ωραία. Τα χέρια μου τα έχω κλείνει, παιδιά. Ωραία. Να μην βάλω γάντι τώρα, δεν πειράζει. Είδες όμως η νοικοκυρά, σκέφτηκε το χέρι, το έχω κλείνει. Αλεύρι. Εδώ δεν είναι. Θα φέρω κι άλλο, με τη μέρα. Δεν είναι όμως αυτό ζυγισμένο. Πόσα αλεύρι θέλετε. Να σας πω κάτι. Μισό κιλό. Πείτε μας πώς το κάνουμε τουλάχιστον. Μισό κιλό, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Μισό κιλό αλεύρι ζυγισμένο. Εντάξει, κατά προσέγγιση τώρα, αφού θα κάνουμε αυτό μετά για να φάτε. Απλώς για να δούμε τι. Ναι, ότι πώς, ναι, πώς βάζουμε εδώ. Κάθε πράγμα στο χέρι του και τον αβουσοκολιό. Να την διαλύσουμε. Βάλουμε και λίγο νεράκι. Η συνταγή που σας δίνουμε είναι, εντάξει, τώρα το κάνουμε λίγο πιο κουτουρού. Ούτως ή άλλως τελικά τα δώσαμε μέσα από το site του Mega, μπορείτε να τα δείτε ακριβώς, να τα σημειώσετε, να τα γράψετε. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έχεις πάθει σοκ. Είδες που απόξω είναι τραγανό και μέσα είναι μαλακό. Λοιπόν. Το είδα ρε Φέη. Το είδες, ε. Αλευράκι. Ναι. Και το ζυμώνουμε. Συγγνώμη, αλλά είναι τεράστια χαρά να μαγειρεύουν άλλοι και εγώ να τρώω. Δεν ξέρετε πόσο περιμένω κάθε φορά να γίνει. Εμάς είναι χαρά να σε βλέπουμε να μαγειρεύεις όμως. Α, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μου την είπατε πριν, έτσι. Σ' αγαπάνε όλες οι γυναίκες του συλλόγου. Έτσι, έχουμε 600 μέλη, όλα, αλλά είναι και άλλα που είναι πιο νέα κορίτσια, έτσι, όχι μόνο της ηλικίας μας. Γιατί τι είναι η ηλικία σας, δεν κατάλαβα. Και μου είπανε να πω, μου είπανε να πω ότι δεν θέλουνε δεύτερο MasterChef, θέλουνε έναν και μοναδικό. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι. Έτσι και έγινε. Ειλικρινά αυτό, μου το είπε η αδερφιά μου και άλλες κοπέλες για να το πω. Ωραία, το αλευράκι μας. Λοιπόν. Είναι μοναδικός. Θα βάλετε τώρα τη ζάχαρη ή δεν βάζουμε ζάχαρη. Όχι, όχι τίποτα. Αυτό είναι ένα ζυμαράκι. Ωραία. Ωραία, για να μην τρώμε το χρόνο μας γιατί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Το ζυμώνουμε. Ωραία. Αυτό το ζυμάρι που θα είναι λίγο πιο μεγάλο αν βάλουμε τις ποσότητες. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Είναι σκληρό, δεν κολλάει στα χέρια. Έτσι. Θα το χωρίσουμε σε 4 μέρη. Ωραία. Αυτό σε 2 γιατί βάλαμε πολύ λιγότερο αλεύρι, ας πούμε, γιατί το μισό κιλό είναι περίπου την διπλάσια ποσότητα. Ναι, ας πούμε τόσο γίνεται το ένα μέρος. Ωραία. Το βάζουμε αυτό στην άκρη. Τα βάζουμε λίγο να φουσκώσει. Πόση ώρα? Ναι, μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα φούσκωμα. Ανάλογα τώρα και με τη θερμοκρασία που έχει ο χώρος. Μετά προχωρούμε. Μετά... Κάτι γιατί δεν τα λερώσα. Ωραία. Αρχίστε, θα το ανοίξετε. Βάζουμε αυτό που έχει φουσκώσει. Χάλια τα γέρια. Λοιπόν, ένα μυστικό που μου είπανε για να γίνει στρογγυλό το φύλλο ναι. είναι λίγο-λίγο. Ναι. Έτσι. Και το γυρίζουμε. Mm-hmm. Άκη, καλά τα λέω. Πολύ καλά. Δεν γυρνάμε εμείς, γυρνάει το ζυμάρι. Αυτά μας τα λένε οι έμπειρες κυρίες.
εθελόντριες πάντα. Εμείς μάθαμε να μαγειρεύουμε τα αρμένικα από τη διαδικασία που κάνουμε για τον μπαζάρ, την προετοιμασία. Γιατί όταν βοηθάτε. Η μαμά μας τα μαγείρευε, εμείς ήμασταν μικρές και δεν ενδιαφερόμασταν να μάθουμε. Τι ωραίο όμως που συνεχίζει την παράδοση ναι, των φαγητών. Και μαζευόμαστε και να ευχαριστήσουμε όλες τις εθελόντριες εδώ. Και τους χορηγούς μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Αρμενικό Κιανού Σταυρό στους χορηγούς μας, τους δωρητές και τους εθελοντές, γιατί μας εμπιστεύονται και μας υποστηρίζουν τα τελευταία 16 χρόνια. Μπράβο τους. Και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη συνέχιση του έργου μας και στην επίτευξη των στόχων μας. Άργησε τώρα. Πρέπει να είναι πολύ λεπτό. Τι? Αυτό μου αρέσει να το βλέπω. Κάτι να μου πετύχει. Και μετά, μην μιλάς. Θέλει αλεύρι μπούλικο. Θέλει αλεύρι μπούλικο για να μην κολλήσει. Εγώ θα ήθελα. Έχω πολύ άγχος και. Θέλετε να σε βοηθήσω? Ναι, θέλω. Ωραία. Κάθε πράγμα στο γέλο και τον Αύγουστο. Δεν έχει σημασία, θα το φτιάξουμε. Θέλει αλεύρι, αλεύρι. Έχει μείνει και η ζύμη τώρα. Όχι, αγώνε, δεν θα τη φτιάξουμε. Απλά κολλάει λίγο η ζύμη. Άμα κολλάει η ζύμη, έμεινε πολύ, πολύ, πολύ αλεύρι, μην φοβάστε. Έμεινε πολύ ώρα εδώ. Τα τρώμε, βλέπω. Ο Μάστερ Σεφ θα τα διορθώσει όλα. Τα κοινοπιτάκια εξαφανίστηκαν σιγά σιγά, βλέπω, ε. Τα παίρνουνε. Να πλύνω λίγο τα χέρια μου. Ωραία, ε. Πεντανόστιμα είναι. Ωραία. Μπράβο κυρίες, μπράβο. Πρέπει να γίνει τόσο λεπτό. Λίγο νεράκι. Όσο πιο λεπτό γίνει τόσο καλύτερο. Ωραία. Τώρα που έχει πάσει εδώ πέρα δεν μας πειράζει. Φαίνεται να το κόψω αυτό να μην φαίνεται και να μην. Όχι, όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το κόψω εγώ αυτό για να φαίνεται πιο ωραίο. Εντάξει. Οκ. Δεν μας πειράζει. Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας πω για τον Αρμενικό Κιανού Σταυρό ότι τα έσοδα από τον μπαζάρ αγάπης που θα κάνουμε θα ενισχύσουν το φιλανθρωπικό μας έργο. Πάμε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτό έπρεπε να γίνει ολοστρόγγυλο. Δεν έχει σημασία. Αλλά το άγχος μας, ναι, είναι λίγο. Λοιπόν, ναι. Παίρνουμε το ταχύνι. Τώρα θα πει για τη συνταγή, το ταχύνι πριν το χρησιμοποιήσετε, πάντα να το ανακατεύετε πάρα πολύ καλά γιατί μένει το λάδι πάνω και κάτω-κάτω μένει η πάστα και βάζουμε το πάνω-πάνω. Ουσιαστικά βάζουμε μόνο λάδι στην αρχή και στο τέλος μένει μόνο πάστα που ουσιαστικά μας πικρίζει το φαγητό μας. Θέλουμε να ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά το ταχύνι πριν το χρησιμοποιήσουμε. Καλά θα ήταν να το βάλετε 20 δευτερόλεπτα, 30 στο φούρνο κροκυμάτων να ζεσταθεί λίγο και θα ανακατευτεί ακόμα πιο εύκολα. Αυτό είναι λιωμένο τώρα. Είναι αυτό είναι καλά. Είναι, ναι, καλά. Τι λέγατε, πού θα πάνε τα χρήματα? Θα ενισχύσουν το φιλανθρωπικό μας έργο. Σε ποιους δηλαδή? Ιδιαίτερα σε παιδιά, σε ασθενείς, σε ανήμπορους, όσους έχουν την ανάγκη μας. Επίσης, συμμετέχουμε σε τηλεμαραθώνιους που γίνονται. Ενισχύουμε οικονομικά τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τον Ερυθρό Σταυρό, τη UNICEF, θύματα φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοπαθείς, παραδείγματος χάρη. Είστε δίπλα. Ναι. Δεν θα ήταν καλύτερα να το απλώσουμε ένα πινελάκι? Όχι, κολλάει το πινέλο. Απλώνουμε καλά το ταχύνι. Απλώνουμε και αρκετό στις γωνίες. Ωραία. Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική συνταγή, ναι. Για το ταχύνι έχετε να μας πείτε κανένα μυστικό, ποιο ταχύνι να προτιμάμε? Α, όχι, δεν έχει. Τώρα υπάρχουν και με γεύσεις, ξέρετε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Τι βάζουμε τώρα? Τη ζάχαρη. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τη ζάχαρη και εγώ την κανέλα. Θα πίσω, να μην σας. Άρα έχουμε ζάχαρο κανέλα εδώ πέρα, ανακατέψαμε. Εδώ το ανακατέψαμε. Και... Συγγνώμη. Ξεκινάμε με τη σειρά, γιατί λιώνει η ζάχαρη και μετά δεν ξέρουμε που έχουμε βάλει και που όχι. Α, θέλει ζάχαρη. Η ζάχαρη γιατί? Θέλει, θέλει. Δηλαδή την αναλογία που δώσαμε θα την. Γιατί δεν είναι λευκή? Έχουμε βάλει κανέλα. Έχουμε. Α, γι' αυτό. Α, βάλατε την κανέλα μέσα στη ζάχαρη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάει κι αυτό έτσι, να βιαζόμαστε λίγο. Ωραία. Ναι, όλο αυτό πρέπει, υποτίθεται. Και μετά θα τη λήξουμε. Και πώς βγαίνουν στρόγγυλα μαζί? Έλα, παράγει. Το κόβει μάγικα. Τώρα θα δει. Κάθε πράγμα στον κύριο του. Να βοηθήσω. Έλα, βοηθάει εδώ. Βοήθησες. Καλά, δε. Αυτό ήρθα εγώ, επειδή δεν βοηθούσες. Δεν μπορώ άλλο. Έτσι, έτσι σας θέλω, δυναμικές. Γι' αυτό. Δυναμικές. Τι λένε, θα βοηθούσες εσύ, έλα. Δεν πειράζει, εντάξει. Αντέχω. Μόνο τρως.
Λοιπόν, όπως θα το τυλίξουμε τώρα, θα το κάνουμε φταίω, έτσι. Εγώ. Το τραβήξουμε. Ωραία. Άκη, βλέπεις. Ναι. Για να πάει παντού το. Μπράβο. Το ταχύνι. Απαλά-παλά. Δεν παθαίνει και τίποτα. Παθαίνει. Και λίγο πιο. Ναι. Λοιπόν, μετά. Θα τα ψήσουμε και αυτά τα παιδιά. Δοκίμασε Γιώργο το ταχύνι. Θα κόψουμε. Ανάλογα με το πόσο τα θέλουμε. Όσο μεγάλα. Για να τα ψήσουμε. Τα ψήσουμε. Και παίρνουμε αυτό. Το κλείνουμε. Α, το κάνετε πιο κάτι. Το κλείνουμε και αυτό. Κοίτα, το και το πατάμε. Έλα, Παναγία. Α, έτσι. Τι ωραίο τρόπο. Θέλω να παίρνουμε να ετοιμάσουμε τα ψάκια. Α, δεν έχει εικόνα. Λοιπόν, το κλείνουμε για να μην φύγει το ταχύνι από τη μία και το άλλο το βάζουμε μέσα. Εγώ δεν το έκανα καλά. Όχι. Την αλήθεια. Έτσι. Κάθε πράγμα στον καιρό το κάνει κάτι πιο. Και μετά βάζετε σπορέλαιο. Κοίτα, δεν πρέπει να ανοίγει δηλαδή. Το βουτάμε στο σουσάμι. Πάρε αυτό. Παιδιά, πολύ ωραίο αυτό. Τι είναι. Το έχει. Ωραία. Ναι. Και έτσι. Είναι και τα χέρια μου λερωμένα. Μπρόλα, δεν είναι τα χέρια μου να πλύνω. Πάρα πολύ ωραία. Το κλείνετε έτσι και ύστερα. Βάζετε πρώτα λαδάκι, το βουτάτε λοιπόν, εδώ τι είναι. Αυτό τώρα είναι νηστίσιμο. Εάν θέλουμε να μην είναι νηστίσιμο, βάζουμε λαδάκι. Μόνο. Εάν όχι, πιο ωραίο χρώμα έχει με το αυγό. Το κρόκο ή βάζετε όλο το αυγό. Όλο το αυγό και μετά. Ή καλύτερα το κρόκο, είναι πιο. Ωραία. Γίνεται συνήθως πιο ωραίο χρώμα. Ναι. Και μετά βάζετε από πάνω λοιπόν, το. Θα βάλω τώρα το εγώ α πούμε. Στο σουσαμάκι. Πόση ώρα ψήνετε. Τα φέρνουμε να φουσκώσουν καθόλου ακόμα. Όχι, όχι. Γιώργο, τα έχει φάει όλα. Πήρες και μαζί σου. Μου ζήτησε και ο Γκαρέζος. Για το δρόμο πήρες. Αφού ο Γκαρέζος καρδίρα ψεύτη. Πόση ώρα ψήνονται κυρία Μέρη. Περίπου μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα. Τώρα θα λέτε ανάλογα με το φούρνο. Στους 180, 170, 180. Ο φούρνος που να είναι. Στον αέρα. Στον αέρα. Μισή ώρα στον αέρα στους 180. Λοιπόν, να δούμε την ερώτησή μας, Άκη. Λοιπόν, άμα βάλαμε σουσάμι, οι κυρίες μάλλον στη συνταγή, άμα βάλαμε σουσάμι, στείλτε SMS μη κάπα κενό. Ναι, για ναι και όμικρο για κενό. Ονοματεπώνυμο 54 αυτό είναι η τηλεφωνήσου στο 900-901. Θα το πάω σιγά σιγά για να πάθει κεφαλικό τέλειο. 4202. Και κερδίζετε με πολύ πολύ αγάπη αυτό το δώρο από την, που είναι μπιζουτιέρα από την GT. Τι έχω. Αλεύρι, δεν πειράζει, από την GT Τσακαράκη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την ωραία σας συνταγή που μοιραστήκατε τα μυστικά σας μαζί μας και δεν ξεχνάμε την Κυριακή, αυτή την Κυριακή στην Έγλυζα Πείου. Αν μπορείτε να περάσετε, να κάνετε από τα πασχαλινό σας. Να κάνω μόνο μία ερώτηση. Αυτά εδώ ανοίγουν όταν ψήνονται, μήπως πρέπει να πείσουμε. Προς τα πάνω παίρνουν όγκο, δεν απλώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο μπαζάρ.